Όταν τα παιδιά μας πάνε στα ελληνικά σχολεία, σε εισαγωγικά ελληνικά σχολεία, και μαθαίνουν την παραχάραξη της ελληνικής ιστορίας, μαθαίνουν να ψεύονται τους Τούρκους που μας έχουν σφάξει, και μαθαίνουν να εκτιμάνε τους Βούλγαρους, μαθαίνουν ότι η 25η Μαρτίου δεν ήταν τίποτα παρά μια απλή επανάσταση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν περιουσία και γη, τότε εμείς οφείλουμε να δείξουμε στη νεολαία μας, να μάθουμε τα νέα τα παιδιά, τους γιους μας, τις κόρες μας, να μάθουν την ελληνική ιστορία και να τη σέβονται. Και ναι, είναι στα σχέδιά μας και δημοτική και βρεφονιπιακή σταθμή, όχι μόνο για να μαθαίνουν τα παιδάκια την αλήθεια, αλλά για να μπορούν οι γονείς τους που είναι άνεργοι ή χαμηλόμισθοι να αφήνουν τα παιδιά τους τις λίγες ώρες που πάνε στη δουλειά όσοι πάνε. Γιατί την ίδια στιγμή βλέπετε στους βρεφονιπιακούς σταθμούς τους κρατικούς έχουν εισβάλει με διάφορους τρόπους και επιδοτούνται τα παιδιά παράνομων λαθρομεταναστών. Αυτές τις εκλογές, τη δεύτερη φορά, στις εκλογές του Ιουνίου, η μοναδική περιφέρεια η οποία είχε άνοδο η Χρυσή Αυγή ήταν η Κρήτη. Και είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες εκλογές η Κρήτη θα έχει παραπάνω από ένα ή δύο βουλευτές. Πάμε πάρα πολύ καλά και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα έξω στην κοινωνία, στον κόσμο που είμαστε.